να παίζουμε. Ένα που σε έχω χαρακτηρίσει. Μόλις δεν τα βλέπεις. Τέλος πάντων, okay. Θέλω να μου απαντήσεις ένα. Θα απαντήσεις μετά, σου λέω ένα μήνυμα ολόκληρο. Δεν θέλω κανένα μήνυμα ολόκληρο. Εγώ θα σου βλέπω και με βλέπεις. Δεν θέλω κανένα μήνυμα. Μηνυματάκια. Δεν θα πρέπει να σε χθέσω ποτέ. Α, ναι. Ποτέ. Το ξέρεις πολύ καλά. Ούτε εγώ εσένα. Το βλέπω. Εσένα, πώς εξέθεσα. Τον κάνω την νομίζω γιατί να μου βλέπει. Πώς εξέθεσα αυτά, γιατί η Ρεγκίνα τα ήξερα και δεν είχα μιλήσει ποτέ. Δεν αντέχω άλλο. Η Ρεγκίνα είναι από τα αφαιρεσίων όμως. Ρουφιάνα, άκου. Ξέρεις πολύ καλά αν μιλάω γενικά ή όχι και αν κρατάω τον στόμα μου κλειστό. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Πόσο με ξέρεις. Σοβαρά τώρα. Τι κάνεις μαζί μου με αυτήν την άποψη, θες να μου πεις. Αυτό καθόλου, μάλλον. Από τι, από πού το συμπέρανες αυτό, για πες μου. Γιατί εγώ εδώ πέρα, παρόλα αυτά που έχουν γίνει, εγώ είμαι εδώ, δίπλα σου. Ωραία, ούτε κι εγώ θέλω να το συζητήσουμε. Να μάθεις να εκτιμάς απλά. Εγώ δεν σου λέω κάτι άλλο. Εγώ, για να είμαι εδώ, ναι. Για να είμαι εδώ, για να είμαι εδώ, για να είμαι εδώ, ναι. Δεν ξέρει να εκτιμάει. Γελάς. Αστείο ήταν. Όχι, όχι, η γκριμάτσα μου ήταν αστεία. Δεν ξέρει να εκτιμάει. Θα σου πω, αυτό που είπα και στον καλά, ότι πιστεύω για μένα ότι σε έχω δώσει πάρα πολλά πράγματα, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα, νιώθω πολλά πράγματα και δεν έχω λάβει το ίδιο πράγμα από εκείνη. Και όλο αυτό μου δείχνει ότι μερικές φορές, ας πούμε, που είμαι εκτός αυτού και με ξέρει πολύ καλά, ότι όταν παραφέρομαι, ας πούμε, βίνω εκτός αυτού, ξέρει πολύ καλά ότι όταν η επόμενη συζήτηση που θα κάνω θα είναι έντονη σε συζήτηση. Δηλαδή θα μιλήσω πάλι. Μα την είπες και Ρουφιάνα, αυτό δεν ήταν έντονο. Ναι, δεν την είπα Ρουφιάνα ακριβώς. Μιλήσαμε έξω. Θα μπορούσα, ας πούμε, να μην το φέρω εδώ μέσα, για παράδειγμα. Γιατί ήμασταν οι δυο μας έξω. Ναι, αλλά σχέση έχετε και τη στεναχώρησε. Ναι. Δηλαδή, αν έξω τη βρίσκει. Μαρία μου, και εγώ μέσα θα είστε ερωτευμένοι. Ναι. Πώς το βλέπεις. Όχι, Μαρία μου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Απλά θα μπορούσαμε να το λύσουμε εκείνη τη στιγμή έξω ή θα μπορούσαμε να το λύσουμε με μηνύματα πολύ απλά. Και ούτε να γίνει ολόκληρο θέμα για αυτό που είπα. Δεν λέω ότι ήταν σωστό. Μα είστε ζευγάρι και είπε το κορίτσι σου, Ρουφιάνα. Αρχικά δεν ήμασταν οι δυο μας, ήταν και άλλες παίκτρες. Πιστατόρια ήμασταν, βρε. Δεν ήταν μόνο η παραγωγή εκεί πέρα, βρε, μαζί. Κατερίνα μου. Εντάξει, ήταν όλοι οι παίκτες μαζί μας. Ήταν όλοι δηλαδή, μαζί. Συγγνώμη, εδώ θα παρουσιάζεται έναν εαυτό άλλο και όταν βγείτε έξω. Ένα άλλο εαυτό. Απλά ήταν ένα θέμα. Αυτό να το ξέρω να το κρατήσω και να το ακούει ο κόσμος. Ναι, κράτο. Απλά εγώ αυτό που λέω είναι ότι την είπα, μη γίνεσαι και εσύ, Ρουφιάνα. Ωραία. Και ανακατεύει. Σε τρεις συζητήσεις ήταν μέσα που άκουσα. Δεν την αποκάλυψα Ρουφιάνα όμως. Είπαν μη γίνεις και εσύ. Έχει διαφορά. Όχι μη γίνεις. Μη γίνεσαι. Μέσα από τη συζήτηση. Μαρία. Ναι. Το παιχνίδι σε αυτή τη φάση που έτσι πως είναι βαδίζει προς το τέλος. Να ξέρετε. Εγώ από πολλά πράγματα που έχω καταλάβει εκεί πέρα μέσα είναι ότι δεν έχω κάνει έναν φίλο 1000%. Είναι ένας όμως ο φίλος που νιώθω ότι είναι 100%. Ποιος είναι? Ο Τζόνι. Λοιπόν, έχω καταλάβει ότι όσο βαδίζουμε προς το τέλος, δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτό σου. Αυτό το λέω στην Κατερίνα. Οι γυναίκες έξω από το σπίτι λένε πάρα πολλά πράγματα, η μία στην άλλη, η μία βάζει λόγια στην άλλη. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Πιστεύεις ότι κάποιος επηρεάζει την Κατερίνα για τον Μπιλ? 100%. Ποιος θα το ήθελε, ποιος έχει συμφέρον? Μαρία, όλοι έχουν συμφέρον. Όλοι έχουν συμφέρον. Όχι για να χωρίσει ένα ζευγάρι που μπορεί να είναι πετυχημένο και να πάει τελικό, αυτό εννοείς. Όλοι έχουν συμφέρον, παρά αν μη τι άλλο που είναι ένα ζευγάρι είναι που ένας παίκτης έχει βγει πολλές φορές αγαπητός, η Κατερίνα είναι πολλές φορές μέσα, είναι πολύ καιρό μέσα στο σπίτι, προχωράνε.